Τύναξε στον αέρα την κοινή τηλεοπτική εμφάνιση των υποψηφίων δημάρχων Ηρακλείου στην Κρήτη TV, η δημοτική παράταξη Δύναμη Πολιτών και ο επικεφαλή τη Βασίλη Λαμπρινό, ο οποίο ουσιαστικά αρνείται να συμμετέχει σε τηλεμαχία του σταθμού και προτείνει μια διακατανική κοινή εμφάνιση που δεν θα γίνει σε τηλεοπτικό στούντιο αλλά στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου. Μάλιστα, η απάντηση από τη Δύναμη των Πολιτών ήρθε μετά και την έγγραφη επίσημη πρόσκληση τη Κρήτη TV. Με σημείο αναφοράς, μία επί της ουσίας τηλεοπτική συζήτηση, μία ανάσα πριν τις αυτοδιοκητικές κάλπες για τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Ουσιαστικά ο κύριος Λαμπρινός αρνείται την τηλεμαχία σε τηλεοπτικό στούντιο και σύμφωνα με την τελευταία επιστολή του, δεν προτίθεται να μιλήσει ως τις εκλογές ούτε στην Κρήτη TV, ούτε σε άλλο κανάλι, αν η μετάδοση της συνέντευξής του δεν είναι διακαναλική και με όλους τους συνυποψήφιους. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι εφικτό ή ιδεοντολογικό, όπως αναφέρει η απάντηση της δύναμης πολιτών στην Crete TV. Η πρόταση της Crete TV έγινε επισήμως στο σύνολο των υποψηφίων για τον Δήμο Ηρακλείου την 3η 7 Μαΐου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, όταν ο Διευθυντής Ενημέρωσης του Σταθμού έστειλε επιστολή πρόσκληση προς όλους τους υποψηφίους δημάρχους του Ηρακλείου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόταση της Creed TV έκανε λόγο για μία τηλεμαχία τριών ωρών την Παρασκευή 10 Μαΐου από τις 10 μέχρι και τα μία τα ξημερώματα και έδινε ως αναλλακτική ημερομηνία την Παρασκευή 17 Μαΐου σε περίπτωση κολλήματος κάποιου υποψηφίου. Η πρώτη απάντηση ήρθε τρία λεπτά μετά τις 10 προχθές το βράδυ από τον επικεφαλή της παράταξης Ηράκλειο Ενεργή Πολίτες, ο οποίος δεχόταν την πρόταση δίνοντας όμως ως προτιμόμενη ημέρα την Παρασκευή 17 Μαΐου. Ενώ στις 10 και 28 το ίδιο βράδυ απάντησε ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για όλους Γιώργος Ισαμάκης, ο οποίος ήταν σύμφωνος. Θετικό στην πρόσκληση της Creed TV και ο επικεφαλής της παράταξης συνεργασία για το Ηράκλειο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Και ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Κουράκης, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο 375, Απαντά θετικά με τον όρο να συμμετέχουν και οι 9 υποψήφοι δήμαρχοι ενώ θετική ήταν και η απάντηση της Ηράκλειας πρωτοβουλία και του Μανώλη Βασιλάκη. Θετική στην πρόσκληση της Crete TV για μια τηλεμαχία στο Δήμο Ηρακλείου και ο επικεφαλής της παράταξης σύμπραξη δημοτών και άμεση δημοκρατία Πέτρος Σινιωτάκης, όπως και η υποψήφια δήμαρχος Ευαγγελίας Χιναράκη Λιάκη, επικεφαλής της παράταξης Ηρακλείων αξίζει. Πολιτική... Θετική απάντηση και από τη λαϊκή συσπήρωση και το Δημήτρη Βρύσαλη. Η απόφαση λοιπόν της Δύναμης Πολιτών φαίνεται ότι έθεσε την κόκκινη γραμμή για να μην πραγματοποιηθεί ένας επί της ουσίας τηλεοπτικός διάλογος μετά την πρόσκληση της CREAT TV, και ενώ οι υπόλοιποι υποψήφοι είχαν απαντήσει θετικά στο προσκλητήριο του τηλεοπτικού σταθμού.